106 χρόνια μετά, η Καβάλα γιορτάζει την επέτειο της απελευθέρωσής της από τις βουλγαρικές δυνάμεις κατοχής. Θυμάται και τιμάει τους αγωνιστές της ελευθερίας. Η Δήμαρχος Καβάλας, κυρία Δήμητρα Τσανάκα, την Τετάρτη 26 Ιουνίου στις 10 το πρωί έκανε την επίσημη έπαρση της ελληνικής σημαίας στο παλιό μνημείο Πεσόντων στις Καμάρες απέναντι από το παλιό διοικητήριο της πόλης, από τον εξώστη του οποίου διαβάστηκε το διάγγελμα του Ναυάρχου Κουντουριώτη. Είναι η ίδια σημαία που κυμάτισε στο θωρικτό Αβέροφ και αποτέλεσε δώρο του κυβερνήτη του ιστορικού σκάφου στην πόλη για τα ελευθέρειά της το 2016. 26 Ιουνίου έγινε η απελευθέρωση της Καβάλας, όχι στις 29 που τη γιορτάζουμε. 26 Ιουνίου από το μπαλκόνι εδώ απέναντι των παλιών δικαστηρίων, που ήταν το διοικητήριο της τότε εποχής, ο Κριεζής βγήκε στο μπαλκόνι και ανήγγειλε στους καβαλιώτες και στον κόσμο που ήταν κάτω ότι ενσωματώνεται η Καβάλα στον εθνικό κορμό. Και αντιλαμβάνεστε ότι κάθε χρόνο, λοιπόν, δεν είναι τυχαίο που έχουμε βάλει εδώ το ηρώον και δεν είναι τυχαίο που κάνουμε κάθε χρόνο εδώ την έπαρση της σημαίας. Απλώς είναι καλύτερο να το γιορτάζουμε μαζί με τη γιορτή του Αποστόλου Παύλου, η οποία είναι σε 3 μέρες στις 29 του μηνός. Χρόνια μας λοιπόν καλά, χρόνια μας πολλά και εμείς οι καβαλιώτες να μην ξεχνούμε ποτέ σε ποιους οφείλουμε την ελευθερία μας. Καταρχήν να πούμε χρόνια πολλά σε όλους τους καβαλιώτες αλλά και στις καβαλιώτισσες. Σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα για την πόλη της Καβάλας. Ίσως οι νεότερες γενιές δεν έχουν συνειδητοποιήσει την αξία της σημερινής ημέρας, μιας ημέρας που σηματοδοτεί την απελευθέρωση της πόλης από το βουλγαρικό ζυγό. Για αυτό το λόγο βρισκόμαστε εδώ, να αποτίσουμε ένα φόρο τιμής σε όλους αυτούς οι οποίοι αγωνίστηκαν για να έχουμε σήμερα την ελευθερία μας, για να έχουμε τα δικαιώματα και να ζούμε σε μια πάρα πολύ όμορφη πόλη, και το χρέος όλων ημών που ασχολούνται και με την τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και με την κεντρική πολιτική σκηνή είναι ότι πρέπει να αναδείξουμε όλα εκείνα τα πλεονεκτήματα που έχει αυτή η πόλη, η οποία πόλη, η Καβάλα, οφείλει και πρέπει να παίξει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο όχι μόνο στην ευρύτερη περιοχή της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αλλά κατά την άποψή μου και στην Βαλκανική εδώ χώρα.